κάτσω. Βεβαίως θα κάνω. Θα σέβομαι. Είστε ο κύριος Θανάσης. Ο κύριος Θανάσης και το ταλέντο του μαζί. Ναι, όλο. Είστε ντυμένος μπαλαρίνα. Μπαλαρίνος. Μπαλαρίνος, ναι, ναι. Και φαντάζομαι θα χορέψετε κάτι αντίστοιχο. Λίμνη τον κύκνο. Τη λίμνη τον κύκνο. Ναι, ναι, ναι. Σε μια πλειόλυρα τη διάσταση, βέβαια. Mm. Δεν μπορώ να το χορέψει κανονικό. Σε μια μεγαλύτερη λίμνη. Και πιο σαρκαστική, έτσι φαντάζομαι. Φυσικά. Ναι, ναι. Επίθεση! Γεια σα! Τι έκπληξη είναι αυτή! Από πολλέ απόψει. Πώ σα λένε, Μακρύ Θανάση. Και τι θα μα παρουσιάσετε, τύπου. Θέλω να χορέψω τη λίμνη των κύκνων. Πολύ ωραία ιδέα. Όποιο πατήσει το χ, θέλω να γνωρίζει ότι υπάρχουν τρει ελεύθεροι σκοπευτέ με σαφεί εντολέ. Καλή σα τύχη. Χρειάζεται να κάτσετε πάνω του. Ευχαριστώ. Και τελείω το θέμα. Ελάτε. Αν σας πω ότι εμένα μ' άρεσε επαρχαιρό, δεν το λέω για να μην κάτσετε πάνω μου, γιατί έχουν τη σειρά πρώτα οι κύριοι που το πατήσανε. Γιατί σου άρεσε, θέλω να μου εξηγήσεις. Γιατί σου άρεσε, από αυτή την άποψη. Δεν νομίζω ότι αυτό το χιούμορ μπορεί να εκφραστεί επάνω στη μουσική του Τσαϊκόφσκι. Γιατί όλα έχουν εφαρμογές. Θα κάτσε πάνω σας, προσέξτε, έχετε πατήσει και πρώτη το χ. Νομίζω ότι τα παπούτσια τελικά δεν σας βοήθησαν όσο θα έπρεπε. Ναι, και είχαμε ένα προβληματάκι. Δεν είχε σε πουέντ. Πάντως είναι από εγκυκλοπαιδικής απόψεως πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή βραδιά, γιατί μάθαμε ότι το ασκημόπαπο γίνεται κύκνος και μετά υπάρχει ένα στάδιο μετά του κύκνου, το οποίο είναι ο μεγάλος κύκνος. Εγώ είμαι, ναι. Ωραία. Μπορεί να μην έχετε ταλέντο, έχετε όμως χιούμορ. Σας ευχαριστώ πολύ, είστε πάρα πολύ ευγενικοί. Δεν θα ήθελα να σας ξαναδώ ποτέ πάνω στη σκηνή. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ πάλι θα ήθελα. Και αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Αν βρείτε κανένα καινούριο. Θα τον ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Περί που εκπροσωπεί την ομορφιά και τη χάρη και τη γνώση, την κυρία Μανολίδο επίσης, και εσάς που εκπροσωπείτε την ομορφιά, τη χάρη και την ηλικία. Εγώ αυτό που είπα καλά για εσάς. Αλλά έτσι είναι. Τι γλυκό. Δεν εσείς με το δηλητήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Την ευγένεια μου το χτύπησε το γερατιό. Γεια σας. Στο κοπάδι. Γεια σας. Σε μένα πείτε καλή ψυχή. 769 τι έγινε. Εντάξει, τα αναμενόμενα. Ναι. Από τον κύριο Φυσινάκη εκτιμήθηκε η προσπάθειά μου. Το χιούμορ και πολύ έτσι. Ναι. Εκτίμησε λίγο τις χορευτικές μου ικανότητες. Εντάξει. Ναι. Και ο κύκλος αποχωρεί. Δεν μπορώ να τροπιάσω. Αποχωρεί. Ναι, ναι. Τώρα, όχι, δεν τροπιάστηκες. Όχι, ποτέ, ποτέ. Όποιος έχει χιούμορ, ποτέ δεν τροπιάζεται. Ποτέ. Το χιούμορ πάντα μας κάνει να επιπλέουμε. Ακριβώς. Είναι το καλύτερο στο σημείο. Το κοινό το χάρηκε. Είναι αυτό που είπα, ότι προφανώς εκτίμησε το χιούμορ που ήθελα να δώσω. Έτσι, τις χορευτικές μου ικανότητες σαφώς. Δεν τις εκτίμησε γιατί ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Το μήνυμα λοιπόν που ήθελα να περάσω ήταν ότι αν εμείς οι άνθρωποι που έχουμε παραπάνω βάρος δεν είμαστε αποκλεισμένοι από την κοινωνία, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Όχι ακριβώς όπως οι αδύνατοι, αλλά και μήπως κάποιος αδύνατος θα το χόρευε καλύτερα.